Στην Ήπειρο και στην Μαγευτική Πρέβεζα ταξιδεύει το νέο Λίμιτσο, όπου το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο εμβληματικό Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος, εκεί όπου φιλοξενούνται όλες οι μεγάλες παραστάσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις του πολιτιστικού κουφάλ υπό την αιγίδα του Δήμου Πρέβεζας. Πρόκειται για τον ιστορικότερο θεσμό στο χώρο των μαχητικών τεχνών που δημιούργησαν τα αδέρφια Γεωργία και Σταμάτης Μπιτάκος και διεξάγεται από το 2006 σε κατάμεστα Ολυμπιακά στάδια και εκτός Αθηνών, σε εθνικά στάδια, μνημεία, κάστρα, θέατρα, αναδεικνύοντας τους καλύτερους επαγγελματίες μαχητές. Kickboxing, μετά από μία διακοπή στα χρόνια του κορονοϊού, επέστρεψε με επιτυχία τον περασμένο Ιούλιο στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Γαλάτσι, και συνεχίζει αυτή την πορεία και την διεξαγωγή τέτοιων αγώνων, που πρόκειται πραγματικά για ένα υπερθέαμα. Όμως, περισσότερα για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει η διοργανώτρια του No Limits, η κυρία Γεωργία Μπιτάκου, την οποία έχουμε κοντά μας μέσα από το στούντιο του RTV στην Πρέβεζα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Ευαγγελίου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και όπως πολύ σωστά είπατε, μετά την επιστροφή μας στο Ολυμπιακό Ακίνητο του Γαλατσίου, η αμέσως επόμενη διοργάνωση είναι αυτή του Σαββάτου, εδώ στο νησί της Ηπείρου, όπως το αποκαλούν και οι ντόπιοι, στην Πρέβεζα, λοιπόν, για πρώτη φορά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και εγώ και οι συνεργάτες μου και οι αθλητές που πρόκειται να έρθουν εδώ, κάποιοι εκ των κορυφαίων πραγματικά μαχητών που υπάρχουν στα θύματα αυτά. Κυρία Μπιτάκου, ενώ ξέρουμε ότι σε όλους τους αγώνες υπάρχουν όροι, προϋποθέσεις και όρια, ο τίτλος εδώ μας παραπέμπει στα χωρίς όρια. Τι σημαίνει πρακτικά? Μου αρέσει πολύ η ερώτησή σας, γιατί μου δίνετε και το βήμα να το διευκρινίσω ότι επουδενή δεν αναφερόμαστε μέσα από τον τίτλο στους κανόνες που φυσικά και υπάρχουν και στα όρια που βεβαίως και υφίστανται των τεχνών αυτών, γιατί μιλάμε για πυγμαχία, ολυμπιακό άθλημα, για kickboxing, κάποιες φορές και Muay Thai και MMA. Το No Limits όμως ήταν, αν θέλετε, η έμπνευση, η προσωπική, ναι, και αγαπάω πάρα πολύ τον μεγάλο μας συγγραφέα, τον Νίκο τον Καζαντζάκη. Εμπνευσμένη λοιπόν από κάποια δικά του βιβλία που πάντοτε μιλάει για την ψυχή, την μαχητική, που δεν πρέπει να με γνωρίζει όρια. Έτσι κάπως ήταν πάντοτε αυτό και το μότο της ζωής μου, ότι η ψυχή μας έχει απίστευτη δύναμη, αστήρευτη δύναμη. Και αυτό το μήνυμα ήθελα να περνάω κάθε φορά και από τις κατάμεστες κυριολεκτικά αρένες όπου διεξάγεται κάθε φορά ο θεσμός, να δείχνουμε ένα δρόμο μαχητικού πνεύματος στα παιδιά, ότι όπως και στο ρινγκ μπορεί να πέσεις, να πονέσεις, έτσι ακριβώς είναι και η ζωή, αλλά θα πρέπει να σηκωθείς και να συνεχίσεις ξανά τον αγώνα. Αυτό είναι το μήνυμα του θεσμού, το σημαντικό. Αλλά και ως γυναίκα που είστε κι εσείς, όπως και εγώ και πιστεύω πολλές άλλες φίλες που θα μας ακούν αυτή τη στιγμή, έχουμε και μία καμπάνια που θα μας βρει όλες και όλους βέβαια ενωμένους. Πρόκειται για το σύνθημά μας από το Γαλάτσι και το Ολυμπιακό Christmas Theater μέχρι και την Πρέβεζα, που είναι το «Στην αγάπη δεν χωράει βία». Μια και μαζί με τους αθλητές και την Αστερόβια, που είναι το κέντρο για την προστασία της γυναίκας και της μητρότητας, της κυρίας Ρούλα Γκριέλα. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν αυτή την καμπάνια λόγω των ανησυχητικών φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας. Βεβαίως. Και προσπαθούμε όπου έχουμε βήμα, μια και μεταδίδεται τηλεοπτικά ο θεσμός, αλλά βεβαίως και η νεολαία μας ακολουθεί και στο διαδίκτυο, στα social, να γίνουμε όλοι εκπρόσωποι, ακριβώς φωνάζοντας κυριολεκτικά και μέσα από τα στάδια ή τα θέατρα κάθε φορά που βρισκόμαστε, πως ένας είναι ο δρόμος της αγάπης, αυτός της αξιοπρέπειας και του σεβασμού και επουδενή της βίας. Θέλω λίγο να σταθούμε στη διοργάνωση αυτή. Μιλήσατε για πυγμαχία, μιλήσατε για μαχητικές τέχνες. Τι ακριβώς περιλαμβάνει, αν θέλετε, το θέαμα αυτό που παρακολουθούν χιλιάδες κόσμος και που φαντάζομαι ότι και στην Πρέβεζα θα είναι κατάμεστο το Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος, προκειμένου να δουν από κοντά αθλητές του είδους, έτσι, που δεν είναι μόνο από τη χώρα μας ή είναι μόνο από τη χώρα μας. Όλα αυτά τα χρόνια στο No Limits έχουν περάσει μεγάλοι αθλητές από πάρα πολλές χώρες του κόσμου.
Είχαμε δει παλαιότερα και το Ελλάδα-Ολλανδία, Ελλάδα-Μικτικός μου, Ελλάδα-Τουρκία, Ελλάδα-Ρουμανία, Βουλγαρία. Μην πλατιάζω περαιτέρω, είναι 20 χρόνια εξάλλου διαδρομής. Στα Ολυμπιακά στάδια της Αθήνας, στα Εθνικά στάδια όπως το Παλεντεσπόρ Θεσσαλονίκη, στον Τόφαλο της Πάτρας, στο Κάστρο της Καβάλας και στην Τάφρο της Ρόδου και αλλού, που έχουν μέσα στο τρίωρο που ουσιαστικά διαρκεί η διοργάνωση και μεταδίδεται τηλεοπτικά, έχουμε δει και αναμετρήσεις μεταξύ Ελλήνων από διάφορες πόλεις σπουδαίων βεβαίως αθλητών και αναμετρήσεις σε διεθνείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά λοιπόν την Πρέβεζα. Εδώ καταρχήν θα φτάσουν δύο αίτητοι πυγμάχοι αυτή τη στιγμή, ο Νίκος ο Αβραμίδης και ο Χαρίλης ο Μαλιχούδης. Ο Αβραμίδης είναι από τη Θεσσαλονίκη και ο Μαλιχούδης από την Καβάλα, που είναι γνωστή για στην παράδοση την πυγμαχική. Έχει βγάλει κορυφαίους πρωταθλητές εδώ και δεκαετίες. Πρόκειται λοιπόν για δύο μεγάλα αστέρια της συγκεκριμένης τέχνης. Μάλιστα, ο Αβραμίδης ζούσε Αμερική, εκεί τον είχαν ονομάσει και Γκρέξικαν, γιατί έχει το στυλ τον μεξικάνικο. Και επειδή δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στα χρόνια του κορονοϊού ο μάνατζερ του, ο Αμερικάνος, γύρισε πάλι στη χώρα μας και τον είδαμε για πρώτη φορά στο Christmas Theater σε μια εκπληκτική αναμέτρηση. Και η επόμενη θα είναι εδώ στην Πρέβεζα. Επίσης, η πόλη, το νησί της Ηπείρου, εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις προετοιμασίες, μία ανάσα πριν το Σάββατο, έχει σχολές που ασχολούνται με τα αθλήματα αυτά και εξαιρετικούς προπονητές. Θα δούμε λοιπόν να αγωνίζεται και τον Πρεβεζάνο Αλέξανδρο Κολοκυθά. Είχε αγωνιστεί παλαιότερα και στον Ολύμπη, τον είχαμε φιλοξενήσει ως εξαιρετικό ταλέντο. Και θα αντιμετωπίσει τον Καραγιαννίδη τον Τάσο από την Καβάλα, πάλι με όρους πυγμαχικούς. Αλλά θα έρθουν αθλητές από Άρτα, που είναι και η έδρα φυσικά του καναλιού, όπως είναι ο σπουδαίος πραγματικά και είμαι πολύ χαρούμενη που θα τον φιλοξενήσω για πρώτη φορά στη διοργάνωσή μου. Εύχομαι να μείνει για πάντα. Μιλάω για τον Στέφανο τον Οικονόμου και εύχομαι όλη η Άρτα να τον στηρίξει. Πρόκειται για τεράστιο ταλέντο και πολλά ψυχικά αποθέματα. Έχει λαμπρή πορεία μπροστά του. Ο Στέφανος λοιπόν θα αντιμετωπίσει αθλητή από τη Θεσσαλονίκη, τον Κάλτσα, εξαιρετικός και ο Κάλτσας, θα είναι πολύ δύσκολος αγώνας και αυτός, τρεις γύρι των τριών λεπτών. Και βεβαίως και άλλοι αθλητές που θα έρθουν από τα Γιάννενα, από γνωστές σχολές όπως είναι το Άρη του Πάνου και του Στέφανο του Πανταζή, από Αθήνα, Αγρίνιο, Λευκάδα, Κέρκυρα. Τι ώρα ξεκινούν οι αγώνες? Θα ξεκινήσουν κάποια ερασιτεχνικά παιχνίδια, γιατί δίνουμε πάντοτε βήμα και σε νεότερα, σε μικρότερα παιδιά, στις 6 και στις 8 ακριβώς ξεκινάει η επαγγελματική βραδιά, το show. Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό show. Θα μεταδοθεί αργότερα από το Cosmote TV, την Nova και τον Antenna Plus. Ήτανε πολλά χρόνια στο Sky και στον Alpha, έχει μεταδοθεί και σε ξένα δίκτυα. Με φωτορυθμικά, με μουσικές, με εντυπωσιακές εισόδους των πρωταγωνιστών. Θα έχουμε και μουσικά δρόμενα, γιατί φροντίζουμε πάντοτε να δίνουμε βήμα και σε καλλιτέχνες του τόπου. Mm-hmm. Έτσι, από το μουσικό είδος της rap μουσικής σκηνής θα είναι κοντά μας ένας καλλιτέχνης που άκουσα τα καλύτερα λόγια εδώ που ήρθα και έτσι διερεύνησα λίγο τα θέματα. Για το Λινό MC μιλάω. Από ό,τι μάθαμε λοιπόν σήμερα οι άνθρωποι, οι συνεργάτες μου της παραγωγής, τον προσέγγισαν και θα είναι μαζί μας το Σάββατο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά και ο κύριος Χρήστος Λεόπουλος, ο οποίος είναι ο δάσκαλος του Taekwondo του Ολυμπιακού Αθλήματος, εδώ στην Πρέβεζα, ετοιμάζει επίσης ένα όμορφο σοου με μικρούς μαχητές του συγκεκριμένου αθλήματος. Μάλιστα. Το σημαντικό είναι όμως να έρθει ο κόσμος να στηρίξει την παραγωγή και να δει από κοντά τα σπουδαία αυτά παιδιά, τους σπουδαίους αυτούς αθλητές και πάνω απ' όλα να μας χαρίσει το κατάλληλο παδιασμένο εκρηκτικό κλίμα που χρειάζεται μια τηλεοπτική μετάδοση, μια και στη συνέχεια θα συμπεριλάβει πριν μεταδοθεί και προβληθεί τηλεοπτικά και πάρα πολλά βίντεο που θα αφορούν τα μνημεία και τον πολιτισμό της πόλης. Και αυτός είναι ένας σημαντικός στόχος της παραγωγής, να προβάλλει όχι μόνο τους μαχητές, αλλά και την πατρίδα μας, τον πολιτισμό μας, τα μνημεία μας, τα αξιοθέατα, όλα αυτά που συνιστούν επίσης και την έννοια της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού. Μια και η παραγωγή μεταδίδεται, τη βλέπουν εκατομμύρια μάτια και στο εξωτερικό,
θέλουμε κι εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας να γίνει ακόμα πιο γνωστή η πατρίδα μας, Σωστά. που το έχει τόσο πολύ ανάγκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και στην τη διεξαγωγή, αν θέλετε, αυτών των αγώνων. Εγώ θα πω με όρια και προϋποθέσεις τους αγώνες, χωρίς όρια στο συναίσθημα και στα ψυχικά μας αποθέματα όλων. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχαριστήσω βεβαίως και τη Δημοτική Αρχή Πρέβεζας. Από την αρχή αγκάλιασε το θεσμό και ο κύριος Γεωργάκος και οι συνεργάτες του είναι κοντά μου. Και στο Κυπωθέατρο, λοιπόν, το Σάββατο 8 η ώρα, αδειμονούμε να ζήσουμε μια συναρπαστική στιγμή. Υπάρχουν επίσης και κάποια σημεία προπόλησης και διαδικτυακά στην Ticket Services και στο Χάρτινο, το βιβλιοπωλείο εδώ στην πόλη. Και ευελπιστούμε, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει και τις πρόβες, τις ετοιμασίες με τους υπέρχους εδώ τεχνικούς και συνεργάτες και του τόπου. Αδειμονούμε να έρθει το Σάββατο. Και σας περιμένουμε, κυρία Ευαγγελίου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.